Χαίρομαι γιατί βρισκόμαστε απόψε μαζί. Γνωριζόμαστε καλά. Είστε εσείς και εμείς μαζί οι αγωνιστές της παράταξης. Οι αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σε αυτή την παράταξη χρωστάω. Γιατί με τους αγώνες όλων μας έφτασα να αναδειχθώ στα υψηλότερα αξιώματα της πολιτείας και στα υψηλότερα αξιώματα της παρατάξεως. Και γι' αυτό απόψε, κάνοντας μία παρεκτροπή από τις πρακτικές μου και τις συνήθειές μου, να μην μιλώ ποτέ για τον εαυτό μου, θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στα τελευταία νέα που έχετε ακούσει. Ας το πάρουν χαμπάρι όλοι. Καμία εμπλοκή του ονόματός μου σε οποιοδήποτε σκάνδαλο. Δίπλα από το όνομα Λιγκουρέτζος δεν θα γραφτεί ποτέ η λέξη σκάνδαλο, για να εξηγούμαστε. Αντιμετωπίζω με ευθύτητα την υπόθεση. Με αποφασιστικότητα, αλλά και με νεφαλιότητα. Θα απαντήσω μόνο σε ό,τι με αφορά. Και εδώ και στη Βουλή. Μου τηλεφώνησαν πριν λίγο και μου είπαν ότι έχω 20 λεπτά χρόνο να μιλήσω την Τετάρτη στη Βουλή. Ζήτησα μόνο 5. Γιατί αρκούν. Διότι ούτε την αρμοδιότητα είχα ή το φάρμακο, ούτε υπέγραψα κάποια απόφαση, ούτε έχω κάποια εμπλοκή και είναι στη διάθεση των πάντων. Οι λογαριασμοί μου, τα τηλέφωνά μου, να ελεγχθούν τα πάντα. Άλλωστε, επειδή είπα ότι γνωριζόμαστε, στην ίδια γειτονιά ζούμε, καθένας ξέρει την πορεία μου. Ήταν πάντοτε με διαφάνεια και στο φως. Όλοι ξέρουν τη ζωή μου. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι, πως έζησα και πως ζω. Άρα δεν έχω να φοβηθώ απολύτως τίποτα. Και κάτι τελευταίο. Την 21η Ιουνίου ανακοίνωσα την ημέρα με το περισσότερο φως, γιατί όλη η πορεία μου ήταν στο φως, μια απόφαση ζωής, ότι δεν θα ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής Αρκαδίας. Διαβεβαίωσα ταυτοχρόνως τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα είμαι εδώ να δώσω τον αγώνα στην πρώτη γραμμή για να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πλειοψηφία. Όμως, και αποφάσεις ζωής, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, όταν χρειάζεται να υπερασπιστείς την τιμή σου, την ακεραιότητά σου, ενίοτε και αυτές αναθεωρούνται. Μέσα μου θέλω να τιμήσω την απόφαση που έχω πάρει. Αλλά θυμηθείτε, το τελευταίο μου σύνθημα στις εκλογές του 2015 ήταν Ανδρέας Ακεραιότητα. Και είπα στην ομιλία μου ότι έχω το ηθικό και πολιτικό ανάστημα για να γράψω αυτή τη λέξη δίπλα από το όνομά μου. Ανδρέας Ακεραιότητα. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώσει την ιστορία μου, την τιμή μου, την πορεία μου, την αγάπη μου σε αυτή την παράταξη και την αρκαδική κοινωνία. Καλή χρονιά, με υγεία και εδώ θα είμαστε και πάλι.